Public School. Μαζί θα δούμε την πέμπτη ερώτηση κατανόησης που βρίσκεται στη σελίδα 45 του σχολικού μας βιβλίου. Σε όλη την ενότητα είναι έντονος ο ανθρωπομορφισμός των θεών, οι θεοί δηλαδή παρουσιάζονται με ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Να σημειώσετε, ποια ανθρώπινα χαρακτηριστικά, ιδιότητες, αντιδράσεις, συμπεριφορές, τρόπο ζωής παρατηρείτε στον κόσμο των θεών και ποια χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής διαφοροποιούν τους θεούς από τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν στην ουσία καλούμαστε να βρούμε ανθρώπινα χαρακτηριστικά των θεών και χαρακτηριστικά που δεν είναι κοινά σε θεούς και ανθρώπους. Ανοίγουμε λοιπόν μία διαφάνεια και πάμε στην πρώτη ερώτηση, στο πρώτο μάλλον υποερώτημα που αφορά τις ομοιότητες. Ομοιότητες λοιπόν μεταξύ θεών και ανθρώπων, άρα λοιπόν αντίστοιχα στοιχεία ανθρωπομορφισμού. Έτσι λοιπόν το πρώτο και βασικό στοιχείο μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει ανώτατη εξουσία. Βλέπουμε δηλαδή στον κόσμο των θεών εξουσιάζει ο Δίας και αντίστοιχα στους ανθρώπους υπάρχει ανώτατη εξουσία. Άρα λοιπόν και οι δύο υπακούν σε κάποιον ανώτερο και υποτάσσονται σε αυτόν και άρα υπάρχει και υποταγή σε αυτήν. Άλλο κοινό χαρακτηριστικό ανθρώπων και θεών είναι ο σεβασμός στον ανώτερο. Βλέπουμε δηλαδή οι θεοί αμέσως σηκώνονται, η ήρα υποτάσσεται στο θέλημα του Δία και αντίστοιχα στους ανθρώπους, αν δεν σηκώνεται σίγουρα πάντως δείχνει τον σεβασμό σε κάποιον ανώτερο. Επίσης, οι θεοί, άλλο χαρακτηριστικό, έχουν συναισθήματα. Δηλαδή, ζηλεύουν, θυμώνουν, και ούτω καθεξής. Οι θεοί έχουν αδυναμίες, συμπάθειες δηλαδή ή αντίστοιχα αντιπάθειες στους ανθρώπους, όπως επίσης και οι άνθρωποι μεταξύ τους έχουν συμπάθειες, αδυναμίες δηλαδή και αντιπάθειες. Πέμπτο χαρακτηριστικό είναι ότι και οι θεοί και οι άνθρωποι συγκεντρώνονται, γιορτάζουν, τρώνε και πίνουν και επίσης στη συζυγική ζωή υπάρχουν ομοιότητες θεών και ανθρώπων, δηλαδή οι σύζυγοι τσακώνονται, κοιμούνται μαζί, και ούτω καθεξής. Και άλλο κοινό χαρακτηριστικό, δεν γνωρίζουν τα πάντα. Βλέπουμε δηλαδή ότι η Ήρα δεν γνώριζε πόσο Δίας αποφάσισε να βοηθήσει τη Θέτιδα και αντίστοιχα οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τα πάντα. Πάμε τώρα στις διαφορές ανθρώπων και θεών. Πρώτη και κύρια είναι ότι οι θεοί ζουν ανέμελα, χωρίς έγνοιες και προβλήματα. Δεύτερον, ότι πίνουν οι θεοί μόνο νέκταρ. Αυτό είναι χαρακτηριστικό που αφορά τον τρόπο ζωής. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να το επισημάνουμε, εφόσον βλέπουμε χαρακτηριστικά στο κείμενο, ότι ο ύφαιστος προσφέρει στη μητέρα του νέκταρ. Και επίσης έχουν και οι θεοί υπερφυσικές δυνάμεις. Βλέπουμε δηλαδή τη Θέτιδα να φεύγει και να βρίσκεται κατευθείαν μέσα στη θάλασσα. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει με τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν δώσαμε τα κοινά χαρακτηριστικά ανθρώπων και θεών και αυτά που τους διαφοροποιούν.